Σχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, να χαιρετήσουμε και εμείς από την πλευρά μας τον πρέσβη της Παλαιστίνης σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και πραγματικά να εκφράσουμε την αγωνία μας για αυτό που συντελείται στην Παλαιστίνη, μία ανθρωπιστική κρίση. Ξέρετε, ακόμη και οι πόλεμοι έχουν κανόνες. Αυτή τη στιγμή παραβιάζεται κάθε κανόνας στο χώρο της Παλαιστίνης, στο χώρο της Γάζας. Συντελούνται εκκλήματα πολέμου. Αυτό πρέπει να το σταματήσει η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασφαλώς και η χώρα μας πρέπει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, είδαμε ότι η χώρα μας δεν ψήφισε υπέρ της ανθρωπιστικής εκεχηρίας. Τάχθηκε μόνο με το παρόν, με το απόν, σε αυτή την εκλογική διαδικασία που έγινε στα πλαίσια του ΟΗΕ. Νομίζω ότι ήμασταν με τη λάθος πλευρά. Η χώρα μας ήταν πάντα εγγυητής της ειρήνης και εργάζονταν προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα είχε μία πολυδιάστατη πολιτική στα θέματα του Μεσανατολικού, αλλά και ειδικότερα στο πρόβλημα Ισραήλ-Παλαιστίνης. Έτσι λοιπόν, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λέμε ότι η χώρα μας πρέπει πραγματικά να εργαστεί έτσι ώστε να ανοίξει αυτή η ανθρωπιστική δίωδο που το έχουν ανάγκη στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή άμαχοι ζουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παιδιά χάνονται. Δεν υπάρχει ρεύμα. Δεν υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει τροφή. Δεν υπάρχει περίθαλψη. Πρέπει να ανοίξουμε μία ανθρωπιστική δίωδο και η χώρα πρέπει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Και η διεθνής κοινότητα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έτσι ώστε να λυθεί ένα ζήτημα που έχουμε πει ότι μία δίκαιη λύση είναι αυτή της δημιουργίας και της αναγνώρισης των δύο κρατών με το σχέδιο του 1967 και με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να παίξει το ρόλο της. Βλέπουμε ότι αυτή η στροφή που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μόνο τα ελληνικά συμφέροντα δεν εξυπηρετεί. Παρακαλώ, κύριε.